Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είναι η επόμενη μέρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Παιχνίδι το οποίο μπορεί να μην είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να μην είχε ίσως και το αποτέλεσμα που θα άξιζε ο ΠΑΟΚ με βάση τη χθεσινή εικόνα. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που μετά από αυτό το 2-1, τα πάντα όσον αφορά τη ρεβάνς της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα, τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ σκόραρε, το θέμα που έχει να κάνει με την πρόκριση παραμένει ανοιχτό. Όποιος βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, μένει στο ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ακόμα και να κερδίσει, με βάση και το χαμένο πέναλτι που είχε με τον Πέλκα στο ξεκίνημα του αγώνα και το δοκάρι του Ελκαντουρί στο 1-1, και αμέσως μετά, και μάλλον κόντρα στη ροή του αγώνα, δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Όποιος το βλέπει μισογεμάτο θα πει ότι στις ευκαιρίες της Κράσνονταρ τέλος πάντων είχε τη δική του αντίδραση, και κάποιες φορές οι Ρώσοι, μάλλον αρκετές φορές το παιχνίδι, αυτό το παιχνίδι στο οποίο το κάνουν καλά, τους βγήκε. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, όπως έχουμε πει τα φετινά προκριματικά του Champions League, και το βλέπουμε να γίνεται. Είναι πολύ διαφορετικά, δηλαδή για παράδειγμα αν χθες ήταν ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ σήμερα θα έψαχνε να βρει τον τρόπο που αποκλείστηκε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι όπως κάθισε το παιχνίδι, αλλά με τον επαναληπτικό τον οποίο υπάρχει τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Καταλαβαίνω ότι βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι υπάρχει μια περιέργεια στον ότι ο ΠΑΟΚ την έχει αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν την εστερνίζομαι, ωστόσο η δική μου λογική, και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η λογική στην ομάδα μέσα, ότι το επόμενο παιχνίδι το οποίο έχει να δώσει είναι το Σάββατο με το Βόλο, στο Βόλο κιόλας, εκτός έδρας, και το επόμενο μάτς με την Κράσνονταρ μπορεί να είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες. Χθες για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ επέλεξε ένα σχήμα στη λογική της Μπενφίκα, αλλά χωρίς σεντερφόρ, βάζοντας τον Ζίβκοβιτς αντί του Άκπο που ήταν με την Μπενφίκα ή του Σβιντέρσκι που ήταν διαθέσιμος χθες. Σε πολλά σημεία του αγώνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, κυριάρχησε. Είχε ευκαιρίες καθαρές, δηλαδή δεν είναι ότι είχε μια φλίαρη υπεροχή τέλος πάντων ή ότι κυκλοφορούσε την μπάλα χωρίς συγκεκριμένο πλάνο. Πραγματικά είναι τρίτο παιχνίδι σερί ευρωπαϊκό, πάλι με ανώτερο αντίπαλο, γιατί όπως και το κάνουμε, είτε λιγότερο είτε περισσότερο, η Κράσνονταρ είναι μια ομάδα που είναι στον δεύτερο τρίτο χρόνο της με τον ίδιο προπονητή, με τον ίδιο στόχο της εισόδου στους ομίλους του Champions League. Δεν είναι μια καινούργια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καινούργια ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα συγκεκριμένο κορμό. Η Κράσνονταρ ουσιαστικά από πρόπερση σταδιακά και από πέρση. Έτσι. Το γεγονός λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή την ομάδα είχε την ευκαιρία να την κερδίσει, κάτι λέει. Δεν το έκανε και μπορεί στο τέλος της ημέρας και στην γενικότερη οικονομία του ζευγαριού αυτό να παίξει ρόλο, γιατί όπως έχουμε πει, σε τέτοιες καταστάσεις προκριματικών που μιλάμε για ένα παιχνίδι στην αρχή της σεζόν που οι περισσότερες ομάδες δεν είναι στην καλύτερη τους φάση, δεν είναι και τόσο έτοιμες. Διάφορες λεπτομέρειες μπορούν να παίξουν διαφορά, και όντως μπορεί στο δεύτερο μάτς το γεγονός ότι εκείνη η φάση με τον Ελκαντουρί πήγε στο δοκάρι ή το πέναντι που έχασε ο Πέλκας κάθισε έτσι, μπορεί στη ρεβάνς να παίξει ρόλο. Έτσι. Μπορεί στη ρεβάνς να ξεκινήσεις και να είσαι πίσω στο σκορ. Μπορεί να ξεκινήσεις και μπροστά στο σκορ. Αυτό που δεν έκανες χθες. Όπως επίσης, επειδή μένουμε στις λεπτομέρειες και συζητάμε για αυτές, γιατί έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Έτσι είναι αυτά τα μεγάλα μάτς τόσο νωρίς σεζόν. Μπορεί να βλέπουμε και ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι που να τέριαζε ακόμη περισσότερο στον ΠΑΟΚ αν είχε σκοράρει στο 6 με το πέναλτι του Πέλκα. Δηλαδή στη λογική του να περιμένει περισσότερο πίσω και με Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Τζόλι και Γιαννούλη ουσιαστικά να χτυπήσει πιο εύκολα στην κόντρα επίθεση. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρίες. Το θέμα είναι το τι ακριβώς έγινε χθες. Εγώ αυτό το οποίο κρατάω ανεξαρτήτως αποτελέσματος είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ακόμα μία φορά σε προκριματικό Champions League στην Ευρώπη, σε αυτό το διάστημα, με αυτό το διακύβευμα, με αυτή την ομάδα που για μένα παίζει σημαντικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες έπαιζε χωρίς σεντερφόρ,
και με πάλι μια αλχημία στα δεξιά. Που και αυτό μπορεί σε μια λεπτομέρεια στο ζευγάρι μέσα στη σειρά αυτή να παίζει τον ρόλο της. Και αυτό. Το ότι μπορεί, ότι όντως από ένα σημείο και μετά και χθες το βλέπουμε ότι ήταν πολύ μονόπατη η ανάπτυξή του. Έτσι είναι και ο Γιάννης που είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Τέλος πάντων, γενικά η ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού νομίζω ότι έχει γίνει από τους υπευθύνους. Καταλαβαίνω ότι και πάλι το παιχνίδι ανάμεσα μπορεί να έχει μια ανάλογη εικόνα με τον Ατρόμητο, αλλά σε κάθε περίπτωση το Μάσο Βαδεπάρκ πρέπει να το κερδίσει. Έτσι, είναι και αυτό δείγμα της νέας προσπάθειας που προσπαθεί να κάνει. Ότι, okay, μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να μην υπάρχει τόσο μεγάλο βάθος στην ομάδα και στις επιλογές του Φερέιρα. Αυτό όμως σταδιακά βελτιώνεται. Έτσι, προφανώς το Σάββατο και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα θα είναι διαθέσιμα. Και αναφέρομαι και στον Τζόλακ και στον Ουαγγέ. Πιθανολογώ ότι και στο δεύτερο παιχνίδι με την Κράσνονταρ θα ισχύει κάτι ανάλογο. Ειδικά για τον Τζόλακ. Οπότε λοιπόν, σε αυτή τη φάση που είναι η ομάδα, θα πρέπει όσο δύσκολο και αν είναι αυτό να το αφήσει, να αφήσει μέχρι το Σάββατο το επόμενο παιχνίδι με την Κράσνονταρ, να κάνει τη δουλειά της το Σάββατο στο Βόλο, εύκολα, δύσκολα, με τύχη, με ένα γκολ, με τρία γκολ, όπως να είναι, να κερδίσει. Έτσι, γιατί το να ξεκινήσει από τη τρίτη αγωνιστική και να έχει ήδη 4 καμένους βαθμούς δεν είναι λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα μετά να εμφανιστεί όπως πρέπει με την Κράσνονταρ και νομίζω να έχει, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, να έχει στο μυαλό της με την Κράσνονταρ κυρίως την άμυνά της. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που μας το μετέφερε και ο Σταύρος τις προηγούμενες ημέρες που ήταν και στη Ρωσία και το είδαμε και χθες και το είχαν δει φυσικά και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ στο σκάουτινγκ του αντιπάλου. Η Κράσνονταρ, ναι, είναι μια ομάδα που, όπως είπαμε, ουσιαστικά είναι στον δεύτερο παύλα τρίτο χρόνο της αυτή η ομάδα. Έχει τον ίδιο προπονητή για δεύτερη χρονιά, έχει έναν κορμό συγκεκριμένο, έχει έναν ωραίο τρόπο τον οποίο προσπαθεί να παίξει. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με την μπάλα κάτω, ψάχνει πολύ το κάθε το παιχνίδι, όπως το είδαμε στο δεύτερο γκολ χθες. Και εκείνο που το πλήρωσε, υπάρχει και δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις που της βγήκε αυτό το παιχνίδι το κάθετο. Αλλά είναι και μια ομάδα η οποία, okay, έχει μια καλή ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Και όχι μόνο ατομική ποιότητα, έχει και ομαδική συνεργασία και ομαδική λειτουργία από τη μέση και μπροστά. Πίσω όμως είναι προβληματική. Οπότε, πάντα με βάση θεωρία, έτσι, γιατί στην πράξη, αν δεν δεις το παιχνίδι και δεν καταλάβεις εκεί τι γίνεται, μιλάμε πάνω σε θεωρία. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι έτσι που πολλές φορές η θεωρία πάει περίπατο. Αλλά με βάση τα όσα είδαμε χθες, που σχεδόν ήταν η ίδια με αυτά που πιστεύαμε ότι θα δούμε όσον αφορά την Κράσνονταρ, δηλαδή μια ομάδα καλή με αρχή, μέση, τέλος, έτοιμη από τη μέση και μπροστά, αλλά πίσω με θέματα. Μέσα στον πολεμό, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα περιμένει. Νομίζω ότι θα βρει τον τρόπο να βάλει τον γκολ που θέλει. Ίσως να βρει τον τρόπο να βάλει και τα γκολ που θέλει με την Κράσνονταρ. Θα ήταν το ιδανικό να έχει μια εξέλιξη στο παιχνίδι όπως είχε με την Μπεσίκτας. Που και εκεί ο Πάγκο μια τέτοια λογική, να της δώσει χώρο για να περιμένει να βγει στην κόντρα και ήταν στο μισάρο 3-0. Αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα της αναμέτρησης αυτής. Αυτό το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε, καταλαβαίνω το κομμάτι του αποτελέσματος είναι πολύ σημαντικό και ο στόχος ο οποίος παίζεται είναι ο μεγάλος στόχος που έχει μείνει σε αυτήν την ομάδα και όταν λέω σε αυτήν την ομάδα εννοώ στο σύλλογο. Έτσι, η ομάδα αυτή τα προηγούμενα χρόνια αλλάζει σιγά σιγά, αλλάζει σταδιακά, έτσι κλείνει ο κύκλος προηγούμενης και πάει σταδιακά στον επόμενο, στους επόμενους παίκτες, στην επόμενη φουρνιά παικτών να το πω έτσι, αλλά αρκετοί από αυτούς έχουν πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα με τα προηγούμενα χρόνια, με τα κύπελα και με το πρωτάθλημα που πήρανε. Αυτό το οποίο τους μένει είναι το κομμάτι του Champions League και πραγματικά το βλέπεις, το είδες και με την Μπεσίκτας, το είδες και με την Μπενφίκα, το είδες και χθες ότι ο ΠΑΟΚ το πιστεύει.
Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι χθες με το χαμένο πέναλτι του Πέλκα, πίστευα θα την πάρει την ομάδα από κάτω. Πίστευα θα πάρει από κάτω πολύ τον Πέλκα σε πρώτη φάση και την ομάδα γενικότερα. Το γεγονός δηλαδή ότι σε ένα τέτοιο match μπαίνει, σου έρχεται ευκαιρία για τον goal στο 6 και δεν το κάνεις. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα δεν ξέρω πώς θα είναι στην πορεία τη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα επηρεάσει την ομάδα οτιδήποτε γίνει στη ρεβάνς με την Κράσνοντα. Είτε φέρει τη μεγάλη πρόκριση στους ομίλους του Champions League, είτε φέρει τον αποκλεισμό και συνεχίσει η ομάδα στους ομίλους του Europa League. Έτσι, δεν μπορώ να το. Δεν είμαι μάντης. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι ότι ο ΠΑΟΚ για μένα παίζει πάνω από το όριό του. Γιατί και στα τρία μάτς ήταν καλός, και με την Μπεσίκτας και με την Μπενφίκα και χθες με την Κράσνονταρ. Έτσι, και με την Μπενφίκα ακούω ότι η Μπενφίκα έχει ευκαιρίες από το μήχρονο. Ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Φυσικά και θα έχει ευκαιρίες, εννοείται. Είναι μια ομάδα πολύ πιο ποιοτική, με υπερδεκαπλάσιο μπάτζετ. Εντάξει. Και φυσικά για να περάσει με τέτοια ομάδα σε ένα παιχνίδι θες και τύχη. Θες και τον τερματοφύλακα να είναι σε μέρα καλή και στις δύο-τρεις φάσεις μπορεί να φάσει καθαρές να μην πάνε μέσα. Δεν πήγανε. Στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός με την Μπενφίκα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός με την Μπενφίκα. Και πάντα τηρούμε τις αναλογίες, τη λογική για ποιον αντιμετωπίζεις. Έτσι. Λέγαμε όλοι ότι το πρώτο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, για παράδειγμα, ότι ήρθε η Μπεσίκτας χωρίς να έχει παίξει φιλικό. Και με διάφορα θέματα τέλος πάντων εξοδικητικά, εξαγωνιστικά μάλλον, και ήρθε με δύο εβδομάδες προετοιμασία. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, η περσινή σεζόν, ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε, θυμάστε, δεν είναι μακριά, τον Ιούλιο ήταν. Τον Ιούλιο τελείωσε η περασμένη σεζόν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει καταφέρει, και εγώ αυτό πιστώνω στο Φερέιρα, να δώσει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Είναι τα καινούργια πρόσωπα που έχουν μπει, είναι νεαροί, είναι ίσως και κάποιες ποιοτικές προσθήκες. Ο Σβάμπ είναι ποιοτική προσθήκη, παρότι χθες δεν ήταν και τόσο καλός. Είναι ο Ζίβκοβιτς που επίσης και αυτός μπήκε σε αυτά τα μάτς και όντως ξεχωρίζει, είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν θα είναι ποιοτική προσθήκη, ξέρω εγώ, ο Τσόλακ για παράδειγμα, ή αν θα είναι ο Ουαγκέ. Με αυτήν την προοπτική έρχονται. Αλλά το κομμάτι της νοοτροπίας δεν αλλάζει τόσο εύκολο. Και πάω και από εκεί που ήταν πολύ κάτω στο ψυχολογικό κομμάτι, με τον τρόπο τον οποίο ολοκληρώθηκε η περσινή σεζόν, η πολύ περίεργη περσινή σεζόν, με όλα όσα γίνανε εντός και εκτός γηπέδου, εντός και εκτός ποδοσφαίρου, το γεγονός ότι στο ξεκίνημα της νέας σεζόν ο ΠΑΟΚ είναι τόσο έτοιμος για τόσο μεγάλα παιχνίδια, ή σε αυτά τα τρία μάτς που έχει δώσει μέχρι τώρα ήταν τόσο έτοιμος, για εμένα προσωπικά είναι έκπληξη. Γιατί αν υπήρχε μια τόσο μεγάλη ποιοτική ενίσχυση, ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, τρεις παίκτες των 3-4-5 εκατομμυρίων, θα το καταλάβαινα. Ότι μαζί με την ποιότητά τους έφεραν και την νοοτροπία τους. Αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πραγματικά δουλειά όλης της ομάδας και του Φερέιρα προφανώς. Το κομμάτι αυτό. Το κομμάτι δηλαδή της νοοτροπίας και της αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση φυσικά έρχεται μέσα από τα αποτελέσματα. Εννοείται. Παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι. Απλά από εδώ και πέρα και με ορόσημο πλέον το παιχνίδι τη ρεβάνς πια. Της Τούμπας με την Κράσνονταρ, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα πρέπει να διαγραφεί. Είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία το παιχνίδι αυτό. Και επειδή θα είναι η τελική προσπάθεια, να το πω έτσι, η τελική ευθεία για την επίτευξη ενός πολύ μεγάλου στόχου για την ομάδα και για τους παίκτες αυτούς, νομίζω θα πρέπει να υπερισχύσει το μυαλό του ενθουσιασμού στο παιχνίδι της άλλης εβδομάδας. Και επίσης θα πρέπει να υπερισχύσει αυτό το οποίο δεν υπερίσχυσε και τόσο την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το Σάββατο υπάρχει ένα μάτς με το Βόλο εκτός έδρας, το οποίο πρέπει είτε έτσι είτε αλλιώς, εύκολα ή δύσκολα, να το πάρεις. Και από εκεί και πέρα, μετά το Σάββατο, να συγκεντρωθείς πια 1000% σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις για να ξεπεράσεις το μεγάλο εμπόδιο της Κράσνονταρ. Θα το πω εγώ. Γιατί το πιστεύω ότι δεν. Είναι μια δύσκολη ομάδα. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που είναι πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Να το πω έτσι. Το project της, όλα. Είναι πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Άσχετα από το τι είδαμε χθες. Έτσι. Άσχετα από το τι. Πώς ξεκίνησε τέλος πάντων αυτή η σειρά στο χθεσινό παιχνίδι.
Έτσι. Θα τα δούμε, θα έχουμε και χρόνο νομίζω όλη την επόμενη εβδομάδα, έτσι αυτές τις μέρες, να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ αρχικά στο Βόλο. Πιθανολογώ ότι θα έχουμε εικόνα και από Τσόλακ σίγουρα σε πρώτη φάση και από τον Ουαγγέ σε δεύτερη. Να δούμε και βέβαια για το Μάσης τρίτης της ερχόμενης εβδομάδας, μάλλον συγγνώμη, της Ρεβάνς. Κυρίως για τον Τσόλακ θα είναι διαθέσιμος, τώρα στα δεξιά θα δούμε τι θα γίνει για τον Ουαγγέ. Το λέω για τον Τσόλακ γιατί ο Γερμανοκροάτης, να το πω σωστά, ήταν σε full αγωνιστική κατάσταση με τη Ριέκα. Προετοιμαζόταν για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Την Πέμπτη Ριέκα παίζει με την. Αύριο, μάλλον παίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την Κοβαλίβκα. Οπότε, όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό, νομίζω ότι ο Τσόλακ είναι έτοιμος. Νομίζω είναι λίγο το κομμάτι το τακτικό από εκεί και πέρα. Που πρέπει να δουλευτεί αυτές τις μέρες, ώστε την Τρίτη ουσιαστικά να είναι ο βασικός επιθετικός. Για τον Αγγέ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η αγωνιστική του τέλος πάντων ετοιμότητα είναι λίγο ερωτηματικό. Για να μπει και να παίξει άμεσα, για παράδειγμα, με την Κράσνο, δηλαδή το Σάββατο με τον Βόλο. Έτσι, και αν το Σάββατο με τον Βόλο, okay, ό,τι και να είναι, είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που ακόμα και άσχημο αποτέλεσμα να έρθει, θεωρητικά έχει δυνατότητα στην πορεία να το καλύψει. Η Ρεβάνς με την Κράσνο είναι τελικός, ξεκάθαρα. Δεν έχεις πιθανότητες επιστροφής οποιασδήποτε πλέον. Οπότε λοιπόν, να δούμε στο παιχνίδι του Σαββάτου αρχικά και μετά με την Κράσνονταρ και τα δύο νέα έτσι, μεταγραφικά αποκτήματα και τι μπορεί αυτά να δώσουν. Ειδικά για το Τσόλακ, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη, όχι ανυπομονησία, νομίζω λίγο ανάγκη το να μπει άμεσα. Και μακάρι να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να βοηθήσει η κόρη με το καλημέρα. Να δώσει τα στοιχεία τέλος πάντων τα οποία έκαναν τον ΠΑΟΚ να τον επιλέξει. Αυτά σαν ένα πρώτο έτσι σχόλιο της χθεσινής αναμέτρησης και της επόμενης μέρας ουσιαστικά. Θα δούμε στην πορεία να κάνουμε κουβέντα και με τον Σταύρο που ήταν στη Ρωσία και με τον Στέργιο λίγο πιο μετά για όλα όσα γίνανε χθες και το πώς έτσι έχει μπροστά το ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, να το βάλω έτσι, με το κλείσιμό της να είναι το επόμενο παιχνίδι με την Κράσνονταρ, η Ρεβάνς. Ξαναλέω, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τέτοιο που να αφήνει μια γεύση έτσι πικρή, γιατί είναι ήττα, αλλά δεν είναι ούτε με άσχημο αποτέλεσμα το 2-1. Και η εικόνα η χθεσινή των δύο ομάδων φυσικά και δίνει δυνατότητα στο ΠΑΟΚ όχι απλά να ελπίζει ότι θα περάσει, αλλά να μπει και με την νοοτροπία ότι θα παίξω και στο γήπεδό μου, έστω και άδειο, και θα κάνω τη δουλειά μου να περάσω. ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κερδίσει την Μπενφίκα καθαρά. Έχει κερδίσει και την Μπέσικας καθαρά. Μπορεί να κερδίσει και την Κράσνονταρ καθαρά. Έτσι. Απλά εδώ που έφτασε πλέον είναι και το κομμάτι το πνευματικό, το οποίο μέχρι στιγμής το έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πέρα από την καθαρά αγωνιστική προετοιμασία, το σκάουτινγκ, το τι περιμένει και όλα αυτά τα παιχνίδια του, είναι πλέον και το πνευματικό ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ειδικά στο ματς που θα κρίνει πια την είσοδο στους ομίλους Champions League για αυτή τη σεζόν. Την άλλη εβδομάδα. Με την Κράσνονταρ στην Τούμπα. Αυτά σαν ένα πρώτο έτσι, σχόλιο, σαν μια εισαγωγή. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Το online καζίνο του στοίχημαν.gr 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Το Seri Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα, για να φτάσετε στο απόλυτο σωρί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια στο στοίχημαν.gr, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κέντρο διαβίου μάθηση Data Labs μαζί μας, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική. Σημαντικό για τις ημέρες που περνάμε είναι το γεγονός ότι η Data Labs σας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr η σελίδα της Data Labs. Και αμάτρας φυσικά μαζί μας το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
απευθύνεται στους γονείς που θέλουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972230121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.dapefkarpias@gmail.com. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα και για όσα γίνανε χθες και για το πώς θα πάει από εδώ και πέρα πάω για την Revanse με την Κάστορα και φυσικά για το παιχνίδι με τον Βόλο που έρχεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, συνεχίζουμε μέχρι και τις 9, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Σταύρο Κόλκο, ο οποίος έχει επιστρέψει. Σταύρε, τι γίνεται, φίλε? Έχω επιστρέψει, φίλε, και είμαι έτοιμο να το υποθυμίσω. Τι λούκι ήταν αυτό, Να σου πω λίγο κάτι. Τα ταξίδια δηλαδή τώρα με COVID έτσι θα είναι, δηλαδή τέτοια ταλαιπωρία. Άστο δεν τώρα. Άστο. Είναι μια μαρτύρια. Ναι. Άμα φάσκε σε ανατολική χώρα που είναι. Που έτσι κι αλλιώ είναι μια ταλαιπωρία, ναι. Στη Ρωσία είναι τόσο γελία τα πράγματα. Mm-hmm. Που στο διαβατήριο σου βάζουν μέσα ένα χαρτάκι όταν μπαίνει. Το οποίο για κάποιον να διευκρίνει το λόγο, ναι. Δεν πρέπει να χάσει με τίποτα. Λέει. Ένα χαρτάκι, είπε. Ένα χαρτάκι μέσα στο διαβατήριο. Μάλιστα. Το οποίο αν είσαι λίγο αφηρημένος και σου πέσει κάπου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, έρχεται το τέλος. Ακόμη μου δεν υπάρχει εμπειρία. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιλάμε τώρα για παροδία. Εντάξει, δηλαδή δεν. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ναι. Ό,τι και να πω. Τώρα από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Εκτιμώ ότι μακάρι να τραβήξουμε και άλλα τέτοια λούκια σε ταξίδια και να είμαστε στους ομίλους του Champions League. Σωστός, σωστός. Ναι. Μακάρι το πρόβλημα να είναι το ταξίδι και η γραφειοκρατία, ξέρω εγώ, και η ταλαιπωρία. Ναι, 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 ακριβώς αυτό. Okay. Νομίζω ότι όλοι είμαστε. Το μόνο θετικό που κρατάω είναι ότι τα AirPods τα Pro θα έχουν 80 ευρώ λιγότερα εκεί. Τα πήραμε τελικά. Τα πήραμε. Εντάξει, οκ. Okay. Κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει από εκεί. Ό,τι και αν είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εντάξει. Και το κόστος του Τέλκα ελπίζω να είναι καταλητικό. Ότι δηλαδή αυτό το 2-1 που χάσαμε θα παίξει ρόλο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σκόραρε και όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε. Ένα ακόμα. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Για μένα η αποτυχία του ΠΑΟΚ χθες είναι αυτή. Ότι απέναντι σε αυτήν την άμυνα δεν έβαλε δύο γκολ. Ναι. Όχι ότι δέχτηκε δύο. Mm-hmm. Εντάξει. Νομίζω ότι στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει διαβάσει λίγο την κλάση καλύτερα, την έχει μετρήσει και θα παίξει με μεγαλύτερο σθένος, έχοντας ελπίζω ένα πιο σοβαρό διαιτητή, τον οποίο έχουν του χρόνου πολλά στη χρεσινή ημέρα. Mm-hmm. Και κατά το γραφικό, αλλά νομίζω ότι και η κίτρινη στο ΣΒΑΜ νωρίς και πολλά σφυρίγματα που έδωσαν ανάσες στην Γκράσνονταρ. Ωραία, είναι ύποπτα. Να σου πω λίγο κάτι σε αυτό. Το που λες θα θεωρηθώ γραφικός. Όσο και να δεις ένα παιχνίδι από τηλεόραση, άμα δεν είσαι μέσα στο γήπεδο για να πάρεις κλίμα γενικότερο, δεν μπορείς να καταλάβεις. Εγώ σε καταλαβαίνω σε αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ από τη τηλεόραση χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, δεν πήρα τέτοιο κλίμα. Αλλά κάποιος ο οποίος ήταν μέσα και πήρε τέτοιο κλίμα του διαιτητή, κάτι παραπάνω έχει δει από μένα. Δεν γίνεται και στην τηλεόραση. Δεν γίνεται να μην καταλάβεις π.χ. ότι έχει δώσει 4-5 φάουλ τα οποία είναι αόρατα. Mm-hmm. Μόνο και μόνο για να δώσει ανάσα στην Κράσνοντα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να μην δεις ότι δεν δίνει το φάουλ του Ζίβκοβιτς εξ την περιοχή στο τέλος. Ναι, δεν ναι. Γίνεται να μην δεις ότι χαρίζει την κάρτα σε καθαρό κράτημα στο Ζίβκοβιτς στο 15 στον Σορόκιν, έτσι ώστε να έχουν και οι δύο στόπερ της Κράσνοντα κάρτα. Ναι. Ωραία. Δεν γίνεται να μην δεις ότι σε κάθε επαφή δίνει φάουλ σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, okay, τώρα η κάρτα νωρίς έβγαλε από το ρυθμό του το ΣΒΑΜ εντελώς. Ναι. Ο ΣΒΑΜ ήταν ο χειρότερος παίκτες του ΠΑΟΚ. Mm-hmm, mm-hmm. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να το δεις από την τηλεόραση. Εδώ θα συμφωνήσω. Ναι. Ότι δεν μπορείς να δεις από την τηλεόραση πόσο κενό υπάρχει, ωραία, στο χώρο του ΣΒΑΜ και πώς βρίσκονται μπάλες στην πλάτη του mm-hmm. αυτή. Σταυρό, μιας που αναφέρθηκες στο ΣΒΑΜ, ρε φίλε, γιατί τώρα εντάξει, δεν έχουμε πλήρη εικόνα από τον άνθρωπο, έτσι. Έχουμε δει 3-4 παιχνίδια. Οκ. Okay. Mm-hmm.
το κομμάτι της αθλητικής του βελτίωσης έχει να κάνει με το χρόνο, πιστεύεις, ή αυτός είναι? Αυτά είναι τα στοιχεία του, τα χαρακτηριστικά του. Αυτός, απλά στην καλή του μέρα αυτό θα φανεί λιγότερο το πρόβλημα, στην κακή του θα φανεί περισσότερο. Ναι. Όταν λέμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα γρήγορο εξάρι, δεν το λέμε τυχαία. Δεν λέει κανείς ότι ο Σουάμπ είναι κακός παίκτης, μια χαρά παίκτης είναι. Ναι. Με την Μπενφίκα ήταν καθοριστικός. Ναι, όμως ένας παίκτης των 375.000 δεν μπορεί να είναι καθοριστικός σε κάθε παιχνίδι, Νίκο. Σωστά. Και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Δίνει, ναι, η αγορά για κάποιους λόγους δίνει μια αξία σε έναν παίκτη. Ναι. Εντάξει, ναι. Αν ήταν ο Μακελελέ δεν θα έκανε 375.000 ή ο Καντέ, ναι, είναι πιο σύγχρονο. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Πρέπει να ζήσουμε με αυτή. Ναι. Και ο ΠΑΟ ξεκάθαρα χρειάζεται έναν πιο γρήγορο παίχτη δίπλα στον Καντουρί σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Αν θέλει να διατηρήσει το σχηματισμό. Γιατί ο Καντουρί, εντάξει, τώρα τι να κάτσω να πω. Ότι ορίω με τόσα χρόνια ότι ο Καντουρί είναι οχτάρι και με βρίζουν όλοι. Ναι. Τώρα το καταλάβανε. Mm-hmm. Και βέβαια η κουβέντα και τα εξτρέμ και ο Ζαμπά ψάχνει ομάδα να φύγει. Τι να τους πω εγώ τώρα, δηλαδή, αυτούς που μου λέγανε ότι ο Ζήμποβιτς είναι εξτρέμ και βλέπεις το heat map και πλάγια δεν πατάει ποτέ, όλα αυτά τα πατήματα είναι στο ύψος της περιοχής. Ναι. Πιο 10 πεθαίνεις. Mm-hmm. Αλλά τώρα όταν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά παιδάκια, ωραία, αυτά θα παθαίνεις. Εντάξει, ο Καντουρί, παιδιά, είναι οχτάρι. Δεν έφτιαξε ο Καντουρί τόσα χρόνια που έπαιζε σε λάθος θέσεις. Οχτάρι, ναι, ήταν στην Νάπολη. Εντάξει. Τέλος πάντων. Το κενό του εξαγίου, του γρήγορου, φάνηκε χθες. Ναι. Με ομάδες που παίζουν γρήγορο σε διαρκτικό ποδόσφαιρο, πώς το λένε, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί χρειαζόταν, παραδείγματος χάρη, ένα γρήγορο εξάρι, θα προλάβαινε την κίνηση του Πετρόφ στο δεύτερο γκολ. Ναι. Που τον χάνει ο Τζόλης. Δεν τον ακολουθά, τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Δεν θα περνούσε μια τέτοια μπάλα. Ωραία, και να καταλάβουμε γιατί θέλουμε γρήγορο εξάρι, εντάξει. Ναι. Αν είχε πάω γρήγορο εξάρι, θα έβγαινε τουλάχιστον 10 φορές καλύτερα στην, στο ανοιχτό γήπεδο. Εδώ μεταξύ, θα έκλεβε και θα... Σ' άκουγα και την προηγούμενη μέρα που έλεγες για το θέμα της κράσης από το αμυντικό και όλα αυτά, αλλά στο δεύτερο μήχρονο, ρε φίλε, πραγματικά είχαν πολλά κενά πίσω. Δηλαδή, ναι, τα κενά τους ήταν τρομακτικά μεγάλα για αυτό το επίπεδο και για τη λογική ότι είναι μια ομάδα που ουσιαστικά δεν είναι στο δεύτερο, παύλα, τρίτο χρόνο που του project της, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι. Κοιτάξτε, άμα δεν ήταν ο Καμπελά σε τέτοια μέρα, δεν θα μας είχαν δημιουργήσει, ναι, προβλήματα. Ναι. Τώρα από όχι την ατυχία και είπε σε ένα Καμπελά εκπληκτικό. Ναι, όντως. Ήταν καταλήτης αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ο Βάντερσον σε τι κατάσταση είναι. Ναι. Αν ο Βάντερσον έχει χτυπήσει, χάνει ένα σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας της. Ναι. Είναι γενικά. Και πρέπει να δούμε και τι θα κάνει ο Πάο. Θα χρησιμοποιήσει τον Τζόλακ. Ο Αγκέ είναι έτοιμος να μπει. Τώρα βλέπω και την... Δεν είναι σαν αυτόν που τραγουδάει το 7 seconds. Το 7 seconds. Ποιος ρε. Ναι, να ξέρει. Seconds, 7 seconds. Κάτσε αδιάβαστο τώρα, περίμενε. Περίμενε. Με πιάνεις αδιάβαστο. Ένα κάπως λέγεται. Κάπως λέγεται αυτός. Περίμενε, θα το βρω, περίμενε. Μην με κλείσεις. Μην με κλείσεις. Γιουσού Εντούρ, αυτός. Ναι, ναι, Τσέρι, καλά το λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Τσέρι, λέει, λέει. Ναι, ναι, Τσέρι είναι η γυναίκα, ρε. Α, οκ. Είναι τουέτο. Γιουσού Εντούρ. Δεν το ξέρω, ρε. Δεν το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω με πιάνεις αδιάβαστο. Γιουσού Εντούρ, λοιπόν. Ναι, όντως, κάτι κάνει. Κάτι μπήκε στο γραφείο μου με μεγάλη σκιά. Νομίζω μπήκε μια νυχτερίδα στο γραφείο μου. Έχεις δει που έχω μια νεκρή πεταλούδα μέσα στην τζάμια? Όχι. Τι μπήκε? Τι κουνούπι ρε εσύ, Λελένη, κουνούπι 1,5 κιλό. Τι κουνούπι είναι αυτό? Γελάει ο Σαρεπάκης σε αυτή τη μορφή, δεν τον έχω γνωρίσει τα Τζιανά ακόμη. Ήταν πολύ προβληματισμένος, θες να ξέρεις. Προβληματίστηκε χθες. Ο πρώτος που θα κάνει για τον αποκλεισμό του Ηρακλή. Ναι, 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 είχε προβληματισμό και δεν μπορούσε να ασχοληθεί κιόλας με λόγω της δουλειάς και ήταν πολύ προβληματισμένος. Το ξεπέρασες, άλλε, να σου πάρω τίποτα. Να σου φέρω μια μασαζού, αγόρι μου. Να το ξεπεράσεις. Όχι. Εντάξει. Δεν θέλει μασαζού. Νέα παιδιά. Άπειρα.
Άλλο παλιότερα θα μου έλεγε ναι κατευθείαν. Ναι, ναι, σωστά. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ καλεί να ανατρέψει το 2-1. Εντάξει. Δεν είναι και απίθανο. Δεν είναι όμως. Χρειάζεται να εκμηδενήσει τα λάθη του ή να εκμεταλλευτεί το έπακρο της αδυναμίας της Κράσνοντα. Ναι. Οι οποίες νομίζω θα φανούν περισσότερο στην Πομπά, έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Σε ένα περιβάλλον που δεν είναι οικείο σε αυτού. Ναι. Τα παιδιά πάντως το πιστεύουν γενικά. Έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα για τα πέναλτι, τι έγινε δεν έγινε, επειδή την είχαμε την κουβέντα. Ναι. Ο Πέλκας θεωρεί, ρε φίλε, ότι έχει διαβάσει τον δαιμονοφύλακά τους, έχει πέσει σε όλα τα πέναλτι που έχει δει και το εκτελεί στη μέση, γιατί έτσι έχει διαβάσει το σκάουτινγκ και για πρώτη φορά δεν πέφτει. Δεν πέφτει, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει. Αυτό λέω. Ναι. Εντάξει, στη live εικόνα φαινόταν ότι πήγε λίγο στα δεξιά η μπάλα. Αλλά βλέπω στο replay, δηλαδή 9 στις 10 φορές εσύ ο τερματοφύλακας πέφτει. Δηλαδή τώρα πού καθόταν και περίμενε κι αυτός. Τέλος πάντων. Μα και ο συγκεκριμένος πέφτει. Εντάξει, τι να πεις. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει πάρει αψήφιση στο θέμα των πέναλτι και αυτό έφτασε εδώ. Τη μία το πήρε ο Σβιντές και χωρίς να τα βαράει αυτός ο Χαϊλάου, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Την άλλη στο φιλικό το ξαναπήρε ο Σβιντές, το χάνει με τον Ατρόμητο. Μετά ο Άσπομ το ζητάει από τον Μπέλκα, το χάνει. Μετά ο Πέλκας το πέντε, αφού έχουμε χάσει τρία πέναλτι, το χάνει και αυτός. Εντάξει, τα πέναλτι τα βαράει ένας, παιδιά, δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτή η ελαφρότητα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ την υπόθεση πέναλτι, θα πρέπει να σταματήσει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι το λάθος του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα πέναλτι χάνονται, εντάξει. Ναι, και επίσης νομίζω θα ήταν πολύ πιο βολικό να το πω, ρε παιδί μου, τώρα είναι πολύ θεωρητικό, αλλά με 0-1 στο 6, έτσι όπως ήταν οι δύο ομάδες χθες. Μπορεί να είναι πολύ πιο βολικό για τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Ακριβώς, ναι, ακριβώς αυτό. Okay, είναι θεωρητικό. Ναι. Είναι θεωρητικό πολύ. Ναι. Για μένα που το έκανε το 0-1 έπρεπε να το κρατήσει περισσότερο. Ναι. Και αυτοί αγχωνόντουσαν. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα με 0-1. Mm-hmm. Το έκανε ο ΠΑΟΚ το 0-1, το έκανε και ο Πέλκας. Ναι. Ωραία. Και επειδή και τον Πέλκα γίνεται μεγάλη κουβέντα, παιδιά, λίγο να αντιληφθούμε. Τι είναι ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δηλαδή δεν είναι κάτι λίγο. Επειδή είναι ο δικός μας Πέλκας και τρεις λαλούν και δύο χορεύουν κτλ. Ωραία. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει στον ΠΑΟΚ, ωραία, αυτήν τη στιγμή που μιλάμε, 198 συμμετοχές, 44 γκολ και 32 ασίστ. Δηλαδή, σε 200 παιχνίδια έχει πέσει 80 γκολ ασίστ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Να κάνεις παθιά και 4 τίτλους. Ναι, και 4 τίτλους. Από τους 4 τίτλους, στο πρωτάθλημα είναι σημαντικός. Mm-hmm. Ωραία. Στο ένα κύπελο, εντάξει, δίνει την ασίστ αφού περνάει 2-3. Έτσι. Εντάξει. Στο πιο άλλο, στο 2-0, σκοράει το δεύτερο. Mm-hmm. Ωραία. Έχει βάλει ευρωπαϊκά γκολ. Με Μπρόντι, με Σπαρτάκ, με, δηλαδή, παντού. Να τα δούμε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι, δηλαδή καμιά φορά τον δικό σου τον υποτιμάς. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Είναι σημαντικός ο Πέλκας. Είχα και την κουβέντα που δείχνει το ΚΑΠΑ. Λέω εσύ, εγώ είμαι έτοιμος να πάω το κεφαλικό και εσύ μου δίνεις την κόμενα. Και μου λέει, Σταύρο, αφού μου πάει γούρι, όποτε μου είπε θα βάλω γκολ, το βάζω. Και εγώ λέω, άμα το βάλω θα σου δείξω το ΚΑΠΑ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, έχει και αυτό στη δική του οπτική. Ωραία, δεν έχουμε το ίδιο ύφος. Τι να κάνουμε. Ναι. Αν δεν πάβει, είναι παιδί μας. Έτσι. Ωραία. Και επίσης δεν πάβει. Σύμφωνα με το ΚΑΠΑ, δεν πάβει και το χθεσινό. Το γκολ που πέτυχε, το τελείωμά του είναι καταπληκτικό, έτσι. Το τσίπημα της μπάλας. Ναι, ρε, άστο. Μόνο έτσι μπορούσε να πάει μέσα η μπάλα. Αλλιώς θα πήγαινε out πάνω στο τερματοφύλακα και όλα αυτά. Ναι. Άστο. Τέλο πάντων. Έχει βάλει, άκουγα. Γκολ. Με Μπρόντμπι, με Λοκομοτίβα στην Ευρώπη τώρα, εντάξει. Ναι. Με Μπρέντια Χούντα, αυτά είναι στο τέτοιο. Ναι. Είμαι να βρούμε το Champions League. Δύο ασίστ με τη Βασιλεία. Στο 0-3. Ναι. Ωραία. Ένα γκολ με τη Σπαρτάκ, το 3-2. Φέτος ένα γκολ με την Πεσίκτας. Ένα γκολ με την Κράστοντα. Ωραία. Με την Πεσίκτας κυπάς. Εντάξει, κυπάς. Mm-hmm. Ωραία. Πώς το λένε. Γενικά δηλαδή έχει συμμετοχή σε πολλά πράγματα που έχει κάνει ο ΠΑΟ.
σε πάρα πολλά. Ας το σεβαστούμε, δεν είναι κακό. Ναι. Είναι το, είναι το εύκολο θέμα, όπως είπες και εσύ. Είναι ο δικός μας, οπότε είναι το, το εύκολο θέμα για τους περισσότερους. Δεν γίνεται έτσι. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Έτσι. Συμφωνώ. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με τα περσινά play-off, γιατί είναι ο Πέρκας μέσα. Και ο Ζήφκοβιτς βέβαια που αποδεικνύει την λίδα 100. Mm-hmm. Ο ΣΒΑΜ, ναι, έκανε ένα καλό παιχνίδι, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο Μαουρίτσιο, εντάξει. Ναι. Αλλά η διαφορά, η ουσιαστική στα παιχνίδια της Ευρώπης είναι ο Πέλκας κύριος που είναι βασικός, ο Ζήφκοβιτς που μπήκε αλλαγή με την Μπεσίκτας και ο Ζήφκοβιτς που ξεκίνησε το χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Σκάλει αυτό το πράγμα, δεν είναι ανθρωποφαγία, δεν οδηγεί πουθενά. Και τα παιδιά μας τα αγαπάμε και είναι τα κουσούρια τους. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα μαύρο πρόβατο. Δηλαδή έχουμε πολλά μαύρα πρόβατα στην οικογένειά μας. Να αρχίσουμε να δίνουμε ένα στον άλλον, δηλαδή. Είμαστε όλοι φυσιολογικοί σε αυτή την ομάδα. Μήπως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς αντίθετο όμως. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είναι κάτι που σκεφτόμουν τώρα από τον Εύρωπα, γιατί είμαστε λίγο πιο κάτω από τις θέσεις. Τώρα γυρίσαμε, γίναν τεστ. Θα δούμε τώρα ποιοι Τσόλακ το Σάββατο πιθανό. Για ντεμπούτο σε πρώτη φάση. Πρέπει να πάρει παιχνίδι. Ναι. Ναι. Μένω στο Τσόλακ λίγο παραπάνω, γιατί και τον Ουαγγέ δεν ξέρω αν είναι σε φάση τώρα να μπει και να βοηθήσει άμεσα. Δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω να παίξει τα χαφ. Σωστά. Στα χάφη στο παίξι. Ναι. Τον Καντουρί τον ξεκουράζει στο ΣΒΑΜ. Ναι. Πάω χωρίς Καντουρί είναι ένα επίπεδο κάτω. Mm-hmm. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει Νινουά. Έχει πολύ δρόμο. Δηλαδή για μένα είναι ηλίθιο το ότι παίρνει τον Νινουά και όχι τον Τσιγκάρα. Εντελώς ηλίθιο. Mm-hmm. Δεν πάω να το καταλάβω τι συμβαίνει. Ποδοσφαιρικά δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση ο βαθμός ετοιμότητας του ενός με τον βαθμό ετοιμότητας του άλλου. Mm-hmm. Ωραία. Μπορεί ο Νινούμα να γίνει ένας πολύ καλός χαφ στη διάρκεια, αλλά ο Τσιγκάρας αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος. Ναι. Αν έχεις θέμα στα χαφ λοιπόν, δεν θα πάρεις τον Νινούμα από το δίκτυο. Θα πάρεις τον Τσιγκάρα, αλλά μερικά πράγματα με το Φερέιρα πραγματικά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Παρουσιάζει μια σταθερότητα στην Ευρώπη, αλλά αυτή δεν συνδυάζεται με την εικόνα της ομάδας στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει βρει ακόμα σταθερές για το rotation. Τέλος πάντων. Ωραία, Σταύρο. Αυτά είναι ο λίγης. Ωραία, ρε φίλε μου. Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Φιλιά. Λοιπόν, φιλιά. Αυτά από τον Σταύρο Κόλκα, έτσι, με την επιστροφή της ομάδας και λίγο την επόμενη μέρα, γιατί τα χθεσινά νομίζω ότι πάνω κάτω έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα. Το από εδώ και πέρα είναι το θέμα και αρχικά το μας με το Βόλο και φυσικά η revenge την άλλη εβδομάδα με την Krasnodar. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Είπαμε η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο μεγάλο παιχνίδι το χθεσινό και στην επόμενη μέρα ουσιαστικά. Οπότε μιλήσαμε και με τον Σταύρο Κόλκα πριν. Πάμε τώρα να κάνουμε κουβέντα με τον Στέλιο Αναστασιάδη, με αφορμή όσο είδαμε χθες και κυρίως το πώς πάμε από εδώ και πέρα, που νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολεί μετά το χθεσινό παιχνίδι. Στέργιο, τι κάνεις, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, γύρω της. Έτσι είπα. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα, ωραίο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν είναι λάθος άμα το σκεφτείς. Σωστή ερώτηση είναι. Σωστό είναι. Λοιπόν. Κοίταξε, όσο και αν δεν είναι εμπορικό το παιχνίδι με τον Βόλο. Ποιος ο Βόλος, δηλαδή τώρα έχει μπροστά στο μήνυμα του Champions League. Ονειρεύεται ο καθένας και δικαιολογημένα, ακόμα και οι ποδοσφαιριστές φαντάζομαι. Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Γιουβέντους, Μπάγερν, όλο το. Οκ, okay, μαζί σου. Αυτός ο μαγικός κόσμος που είναι, ναι. είναι όντως μαγικός. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή νομίζω μετά το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση που είναι πάνω και από το Euro, νομίζω. Ναι. Το Champions League. Mm-hmm. Εντάξει. Υπάρχει και το NBA, αυτά είναι.
Δηλαδή πάνω και από Ολυμπιάδες, ποδόσφαιρα και τα λοιπά μπάσκετ, νομίζω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αλλά εάν δεν πάρεις το πρωτάθλημα, του χρόνου δεν θα έχεις καν το δικαίωμα να έχεις την ελπίδα να μπεις mm-hmm. στο Champions League. Mm-hmm. Πλέον η δεύτερη θέση δεν δίνει εισιτήριο. Δίνει εισιτήριο στο Conference League, πώς λέγεται, το οποίο από ό,τι έχω μελετήσει, γιατί ακούω και φίλους του ΠΑΟΚ να το υποτιμούν πολύ, δεν είναι έτσι πως το παρουσιάζουν. Δηλαδή με το Ζαγκλιβέρι της Ισπανίας και ξέρω εγώ, τον Άγιο Βασίλειο της Νορβηγίας. Mm-hmm. Θα έχει και ομάδα, μια ομάδα την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία. Εντάξει, θα μπουν και ομάδες στην πορεία και από το Europa League, αλλά και από το Champions League νομίζω. Εντάξει, για το Champions League δεν είμαι σίγουρος, αλλά και από το Europa League θα μπουν σίγουρα και από τα play-off, αλλά και από τους ομίλους του Europa League. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι μια διοργάνωση που μπορεί ακόμα μια ελληνική ομάδα να φτάσει με τους τέσσερις. Εντάξει, mm-hmm. για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά είναι μια διοργάνωση που είναι τρίτη κατηγορία διοργανώσεις. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Και αν πάμε και στα χρήματα και τα λοιπά, θα κλάψουμε. Αν τα κάνουμε την παραγωγή. Όχι, μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, ναι, γιατί εκεί όντως θα κλάψουμε, ναι. Εκεί είναι όντως Ζαγκλιβέρι. Ναι. Μα κλείνουν τα χρήματα του Europa League σε σχέση με τα χρήματα του Champions League. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα 2,7 η νίκη και 900.000 η ισοπαλία. Εντάξει, είναι χρήματα. Γύρω σε 100.000 είναι η ισοπαλία του Europa League και 300.000 είναι η νίκη. Ναι. Mm-hmm. Εδώ έχει μπόνους η UEFA από πέρσι για τις 32 ομάδες του Champions League mm-hmm. ανάλογα με την θέση τους στο ranking της τελευταίας δεκαετίας. Παίρνουν ένα μπόνους, ρε παιδί μου. Η τελευταία παίρνει ένα εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ, έτσι πως είναι τα πράγματα, εάν μπει, θα είναι γύρω στην 24η-25η θέση με βάση την πορεία του τελευταία 10 χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Και θα πάρει 3 εκατομμύρια έτσι. Mm. Δηλαδή πέρα από 15 που είναι το μπόνους για τους ομίλους, θα πάρει και 3 έτσι για την καλή μας την καρδιά. Mm-hmm. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, προσπαθεί η UEFA να γλυκάνει τους μεγάλους για να μην έχουμε και στο ποδόσφαιρο όπως έχουμε σκηνικό στο μπάσκετ. Mm-hmm. Να γίνει η απόσχηση και τα λοιπά και να γίνει μετά. Εντάξει. Mm-hmm. Θα γίνει μια κατάσταση όπως η ομάδα που απέκλεισε τον Άρη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν και αυτά τα πόνους. Οκ, άλλα πόνους θα πάρει η Μπαρτσελόνα και άλλα η Μπάγκερν, αλλά για το δεδομένο του ΠΑΟΚ είναι μιλάμε απίστευτα τα ποσά. Χώρια, την δόξα, όλα αυτά που έρχεται τέλος πάντων. Και είναι, ρε φίλε, είναι αυτό το οποίο έχουμε πει, είναι ο στόχος ο οποίος δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτή η ομάδα που σιγά σιγά κλείνει ο κύκλος. Έχει πετύχει όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Σήμερα που μιλάμε. Πρέπει να μπει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πανηγύρι, γιατί. Μιλάμε πανηγύρι είναι, με την πολύ καλή έννοια, mm-hmm. απίστευτη γιορτή, πάρτι, πες το πως θέλεις, mm-hmm. Και να μπορέσεις τα επόμενα χρόνια, δεν θα σου πω εγώ να μονιμοποιηθείς το Champions League, γιατί νομίζω είναι ουτοπικό αυτό το πράγμα, ακόμα και κάθε χρόνο να παίρνω πάω το πρωτάθλημα, δεν γίνεται κάθε χρόνο να είναι στους ομίλους. Εγώ να σου πω να γίνει η αρχή και στην επόμενη πενταετία να δούμε φέτος κι άλλες δύο φορές τον πάω στους ομίλους, 3-5. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να γίνει η αρχή. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Άρα έχω αφήσει ήδη 2 βαθμούς με μια ομάδα που δεν έπρεπε να του αφήσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αφήσει κι άλλου 2 mm-hmm. ή άλλου 3 στο Βόλο. Είναι για μένα δεν. Είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ούτε καν σαν σκέψη. Μάλλον δεν πρέπει να υπάρχει. Να σου πω λίγο κάτι. Η μία απώλεια δεύτερη αγωνιστική. Okay, έγινε και όλα αυτά. Η δεύτερη, δηλαδή το να έχει 4 χαμένους βαθμούς στο ξεκίνημα είναι ζόρι, γιατί το έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι και ότι πιο εύκολο μετά να καλύπτει. Οι κέλες δεν γίνονται. Αυτό και λέω. Με βόλος το πανεπιστημιακό. Αυτό λέω. Το λέω. Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί αν το καλό πάω καταφέρει και περάσει στους ομίλους, θα έχει 6 εβδομάδες που θα πρέπει να έχει δίπλο τα πόδια. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Θα κρατάμε τους καλούς για το Champions League στην Ελλάδα. Θα έχουμε απώλειες. Αυτό λέμε. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι. Εντάξει, οκ, η Κράσνοδαρ την αφήνουμε για 2 μέρες. Διπλό στο Βόλο, εύκολα, δύσκολα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και από Σάββατο βράδυ μιλάμε και πάλι για την Κράσνοδαρ. Και εμείς και ο κόσμος και η ομάδα και όλη η αστρόνομη κοινωνία. 6,5 ώρα το παιχνίδι mm-hmm. Στο Πανθυσσαλικό. Ο Βόλος δεν δείχνει κάτι στο ξεκίνημα. Εγώ τον περίμενα καλύτερο, σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Είναι πλασματικό το διπλό που έκανε στον Ατρόμητο. Σε μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί αποβλήθηκε ο Ρισβάνης στο πρώτο ημίχρονο της καθυστερήσεις. Άρα ο Βόλος με ένα παίκτη παραπάνω, μιλάμε για ένα τραγικό μάτσο. Όσοι το είδανε, σε κάποια φάση ήταν 0 τελικές στη μία, 0 τελικές στη άλλη, όχι στο 10, στο 60 σου μιλάω τώρα. Ναι. Εντάξει. Mm. Και ο Βόλος, εντάξει, οκ, okay, είχε μια κατοχή με τον Άρη, αλλά και πάλι έδειξε λίγα πράγματα. Ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει, ας πούμε, να κάνει 5 εξαλλαγές και να το δουν οι παίκτες του αψήφιστα και να έχουμε, ξέρω εγώ, ένα 0-0 ή 1-1. Είναι η καταστροφή, εντάξει. Ναι. Γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό πρωτάθλημα που δεν θα πει Ολυμπιακός. Λογικά βαθμούς και με τον Ατρόμητο, το αυτό, αυτό είναι το θέμα. Και με τον Βόλο, να έχεις χάσει 4 βαθμούς τώρα με αυτούς τους αντιπάλους, αυτό που λέμε. Οπότε πρέπει ούτε το Σάββατο είτε έτσι. Ούτε μπορεί να πει ότι υπάρχουν play-off, εντάξει. Δεν καλύπτει το πράγμα. Ναι. Δεν καλύπτει. Mm-hmm. Οπότε Σάββατο νίκη, για να τελειώνουμε και να επικεντρωθεί η ομάδα και εμείς και ο κόσμος στο παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Παρένθεση, Σάββατο στις 8 παίζει Κράσνοντα με τη Σότσι εκτός έδρας. Mm-hmm. Δεν είναι και πολύ εμπορική η Σότσι, αλλά είναι στην τέταρτη θέση, άρα είναι μια δύσκολη έξοδος. Πιο δύσκολη συστήση. Είναι μακριά. Είναι μακριά από τον Κράσνοντα, γιατί και στη Ρωσία έχει μεγάλες αποστάσεις. Μπορεί να πέσει αυτό το ρόλο, δεν ξέρω. Δεν το ψάξα. Έχει ένα point αυτό που είπες. Να το ψάξω. Όλα πρέπει να τα βλέπουμε πλέον. Τι κάνουμε. Αλλά νομίζω και ο προπονητής της Κράσνοντα θα προωθήσει αλλαγές. Ναι. Εντάξει, δεν θα βάλει τους 11 ή τους 10, δεν ξέρω τι έχει ο Μπάντερσον που έβαλε χθες. Ναι. Λοιπόν, αυτά για να σταματιάσει το κομμάτι. Θα υπάρξουν αλλαγές. Θα δούμε αύριο και μεθαύριο. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει σίγουρα χρόνο συμμετοχής ο Τσόλακ. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, αλλά προέρχεται από μια καλή προετοιμασία. Ήταν ενεργός στη Ριέκα. Το Στάβο γνωρίζαμε με τον Στάβο. Με το Στάβο, ο Αγγέ, εντάξει, μεγάλο διάστημα πραξίας. Οκ, okay, ίσως χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αλλά το θέμα είναι, οκ, okay, νομίζω στην επίθεση. Ναι. Αν και να σου πω την αλήθεια, δεν είναι και τόσο απαιτητικό το μάτι με το Βόλο για να είναι απαγορευτική η παρουσία του Αγγέ. Αλλά μου φαίνεται λίγο έτσι. Ναι, απλά λες τώρα στη λογική ότι μυστήριο, ο Τσόλακ προφανώς okay. και είναι σε πιο καλή αθλητική κατάσταση τώρα. Ο Αγγέ έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό. Ο Τσόλακ δεν είναι σε φάση να παίξει. Και είναι και πιο έμπειρος, έχει αλλάξει και ομάδες. Σωστά. Η προσαρμοστικότητά του. Εντάξει, τώρα ο Αγγέ, ξέρω εγώ, με μία προπόνηση να παίξει. Ναι. Δεν πήραμε και τον Σουάρες στην Μπαρσελόνα. Τον Αγγέ, ξέρω εγώ, θα δούμε. Ας περιμένουμε την αποστολή Παρασκευή μεσημερό απόγευμα για να πούμε και περισσότερα. Πολύ καλό ότι δεν είχαμε τραυματίες χθες στο Κράσνονταρ. Νομίζω δεν έχω κάτι να προσθέσω για το μάτι. Έπαιξε και με τον Σταύρο αναλυτικά. Το λέω και εγώ τα ίδια, δεν βγάζει πουθενά. Εγώ απλά θα προσθέσω, γιατί όντως γίνεται πολύ κουβέντα για τα πέναλτι. Δικαιολογημένα νομίζω από χθες. Εντάξει, δηλαδή μία, δύο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή, ok. Μπήκα λίγο έτσι στο σκεπτικό να το ψάξω, γιατί άλλος θέλει τον Ζίβκοβιτ, άλλος θέλει τον ΣΒΑΠ, άλλος θέλει τον Τσόλακ. Εντάξει, μπήκα λίγο στην διαδικασία να δω λίγο τι πόσο στάζει ο καθένας. Υπάρχει το θέμα του ΠΑΟΚ 24. Συνοπτικά λέω ότι ο Ζίβκοβιτ δεν είναι εκτελεστής. Έχει εκτελέσει 3 πέναλτι στην καριέρα του. 2 με μικρές ομάδες της Σερβίας, εθνικές, και ένα το πρώτο και τελευταίο σε συλλογικό επίπεδο με την Παρτιζάν τον Οκτώβριο του 2015. Εύστοχο ήταν αυτό, άρα δεν τον λέει και εκτελεστή τον Αντρία Ζίβκοβιτ. Ο ΣΒΑΠ ρεφίλε χτυπούσε πολλά πέναλτι στη Ράπιντ. Και φάουλ. Ο ΣΒΑΠ, κοίταξε, έχει ευστοχήσει σε 15 στην καριέρα του. Mm-hmm. Σημαντικός αριθμός. έχει ευστοχήσει σε 4. Καλά είναι. Αστόχησε τελευταία φορά στις 10 Φεβρουαρίου του 2016 στο παιχνίδι της Rapid με την Αντμίρα Βάκερ, την πρώην του ομάδα πριν πάει στη Rapid. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο πέναλτι που εκτέλεσε με τη Rapid, το έχασε, και από εκεί και πέρα είχε 6 εύστοχες εκτελέσεις. Εντάξει, έχει ένα ποσοστό 78% κοντά στο 80%. Εντάξει. Το λες ικανοποιητικό και ναι. τα 19 πέναλτι είναι σημαντικός αριθμός. Δηλαδή ναι. Είναι στο ρεπερτόριό του η εκτέλεση. Ναι. Ο Τσόλακ δε έχει ένα 7 στα 8. Το 8 δεν είναι μεγάλος αριθμός, άρα σημαίνει δεν ήταν η βασική επιλογή στη ΡΙΕΚΑ και στις προηγούμενες ομάδες του, αλλά δείχνει είναι ένα σημαντικό ποσοστό αυτό το 87,5, το 7 στα 8. Ναι. Άρα λοιπόν και αυτός το έχει στο ρεπερτόριο του. Το χαμένο πέναλτι του Πέλγαν, το τρίτο της καριέρας του, mm-hmm. έχει 6 στα 9. Σε αυτά που λέγατε νωρίτερα με το Σταύρο για το πόσο σημαντικός είναι ο Πέλκας, ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ. Ναι. Αρκετοί. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω το πόσο καταλυτικός ήταν ο Πέλκας που πήρε την ομάδα από το χέρι στην κυριολεξία στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό πριν το πρώτο τελικό του ΠΑΟΚ στο κύπελο, mm-hmm. το 4-0 της Τούμπας, mm-hmm. με 2 ασύλλητα γκολ, εντάξει. Γιατί δεν είναι μόνο η παρουσία του Πέλκα στους τελικούς κυπέλου, κάπως έφτασε η ομάδα εκεί.
Και το μάτι με τον Παναθηναϊκό δεν είναι εύκολο για να γυρίσει. Με βάση το πρώτο μάτι, τέλος πάντων πολλά μάτια ο Πέλκας, οκ. Εγώ δεν λέω ότι είναι η κλωνοποίηση του Μέση, αλλά κάπου πρέπει λίγο να είμαστε. Εντάξει, δηλαδή, τι να σου πω, έχω την αίσθηση ότι αν βγει ο Αγγέ στον δρόμο θα το σηκώνουν στα χέρια και αν βγει ο Πέλκας, ας πούμε, θα το κοιτάνε με μισό μάτι. Και ο Αγγέ ακόμα δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα. Είμαστε λίγο γενικότερα, όχι μόνο τον ΠΑΟ, γενικότερα αυτό το θέμα. Mm-hmm. Οι νέοι έτσι είναι πιο, έχουν καλύτερο feedback. Ο Τσόλακ, ο Αγγέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων... Χωρίς τους ξέρουμε τώρα, έτσι. Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, okay. Ο Σβιντέρσκι για να το κλείσω σίγουρα δεν είναι εκτελεστής. Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Έχει εκτελέσει δύο πέναλτι στην καριέρα του. Mm-hmm. Δεν βάζω μέσα το πέναλτι με τον Αντρόμητο στο φιλικό. Μιλάμε για, πάντα για επίσημα παιχνίδια. Εντάξει. Είχε εκτελέσει ένα πέναλτι με τον Αντρόμητο στην Τούμπα πέρσι στο 5-1 και ένα που έχασε πέρσι στο Κλάνι Βικελίδη στα πλέι-οφ. Άρα λοιπόν δεν εκτελέσει ο Σβιντέρσκι mm-hmm. με δύο πέναλτι στην καριέρα του. Mm-hmm. Και ο Μπίζες βάρει και ένα ποσοστό και αυτός 69 όπως ο Πέλκας. Αλλά συγκριτικά με τους δύο, δηλαδή δεν είναι ο Μπίζες βάρει για τίποτα στην παρούσα φάση. Ναι. Δεν είναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι δεν, πλέον δεν με έχει κουράσει το θέμα. Εντάξει, και το λέω ένα χρόνο ότι, και το βλέπουν όλοι ότι ο Μπίζες βάρει δεν του είδε ξαφνικά εχθές το βράδυ και με αγανάκτησε. Είναι μια ευθεία γραμμή σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό του προφίλ. Δεν κάνει ούτε τα βασικά. Ναι. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ δεν πήρε χθες βοήθεια από τον πάγκο, από Σβιντέρσκι και Μπίσεσβαρ. Εντάξει, μηδενική βοήθεια. Οκ, mm-hmm. Okay, πρέπει λίγο να ενεργοποιηθούν και άλλοι παίκτες, γιατί εάν είναι το καλό ΠΑΟΚ από την πρώτη Τετάρτη περάσει στο Champions League, χωρίς θα υπάρχουν και άλλες αφήξεις. Νομίζω είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή αν μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους, θα έχουμε γερό φινάλε στο μεταγραφικό παζάρι. Δεν το συζητάω. Εντάξει, με 25 εκατομμύρια εγγυημένα στα ταμεία, εγώ θα σου πω από τώρα, Νίκο, 23 του Σεπτέμβρη, από τα 25, τα 20 ο Ιβάν Σαββίδης θα τα δώσει για μεταγραφές. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, αν όχι τα 20, τα 18. Mm-hmm. Όσα πρέπει να δώσει, όσα μπορεί να δώσει για να μην έχει θέμα με το financial fair play. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν από 4 συνεντεύξεις που δώσανε οι δύο καινούργοι, ο Ακέ και ο Τσόλακ, στο ΠΑΟΚ TV. Οκ, okay, μάθαμε και το παρατσούκλι του Τσόλακ. Δεν μου άρεσε πολύ. Τσόκινγκ γκολ, δεν. Τώρα, δεν. Και τώρα, τι τσόκινγκ γκολ. Και εγώ είμαστε εδώ πέρα. Τι τσόκινγκ γκολ τώρα. Δεν, θα το βρούμε άλλο τώρα, σπατά. Εντάξει, θα βάλει πάνω και τα tank, no breaks, και δεν θα το βρει ένα άλλο πάνω. Εντάξει, πιο καλό. Τώρα, ναι. Τσόκινγκ γκολ τώρα. Τσόκινγκ γκολ. Έτσι τώρα. Οκ, δεν κάνει γκέλ νομίζω. Για τρόμητοι είμαστε τώρα, τσόκινγκ γκολ. Είναι κάτι τέτοιο θυμούνται, τα Ρούσα τώρα που θυμίζει, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, ας βάζει ο Κροάτης τα γκολ. Οκ. Που είναι μέσα στο ρεπερτόριό του. Έχει μια διετία που έχει ανεβάσει κατακόρυφα συμμετοχές. Αν συνεχίσει έτσι, μπορεί γι' αυτό σε δύο χρόνια να απασχολήσει κάποια άλλη ομάδα της Σαουδική Αραβία. Να δώσουν 10-15 εκατομμύρια για τον Τόλακ. Ναι. Εντάξει, βέβαια, γιατί έβλεπα και φωτογραφίες τη μέρα του Πρεγίουβιτς, ο οποίος έχει επιστρέψει στην άλλη τη ΧΑΤ. Οκ, κάνει προπονήσεις. Έχει μια φωτογραφία που μιλάει με έναν τύπο εκεί που μπορεί να έχει στην άκρη, ξέρω εγώ, 500 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω τι είναι. Ή μπορεί να είναι απλά ο γυμναστής και να φοράει τη στόλη, φοράνε εκεί. παίζει και αυτό, γιατί και οι συνεργάτες δεν είναι με φόρμα κτλ. Και αυτοί φοράνε στόλη κανονικά. Ή μπορεί να είναι ο αντίστοιχος Κυριάκος ή Παναγιώτης Αρωνιάδης της άλλης τη ΧΑΤ. Τέλος πάντων, εκπέστρεψε ο Πρίγιοβιτς την άλλη τη ΧΑΤ. Εγώ νομίζω ότι έχει μετανιώσει 100 φορές που πήγε στη Σαουδική Αραβία να παίξει ποδόσφαιρο. Εκτός και αν πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που το μόνο που τον νοιάζει είναι η τραπεζική του λογαριασμή. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παρένθεση για τον Πρίγιο, γιατί ξέρεις, πολλή κουβέντα έγινε που ουσιαστικά ποτέ δεν είχε βάση. Ότι μιλάει ο Πρίγιο με τον Πάο και έτσι ο Πρίγιο με τον Πάο και ο Πάο τον Πρίγιο δεν είχε βάση. Εντάξει, γιατί από το κασί του Πρίγιο να το πάρουμε, που από τα 4 που παίρνει τώρα ή θεωρητικά παίρνει, γιατί είναι και απλήρωτος στην άλλη τη ΧΑΤ, δεν είναι νομίζω να έπεφτε κάτω από τα 2-2,5 για να παίξει τώρα στην Ευρώπη ο Σέρβος. Mm-hmm. Εντάξει, μακάρι ο ΠΑΟΚ να βρει και έναν άλλον Πρίγιοβιτς που να έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά να έχει το κοινό γνώρισμα ότι στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Εντάξει, νομίζω ότι ξαναλέω ότι ο Τσόλακ θα πάρει χρόνο συμμετοχής
στο παιχνίδι του Σαββάτου. Ναι. Με το Βόλο. Περισσότερα για το Βόλο, τι κάνει, τι δεν κάνει αύριο. Εντάξει, όχι ότι έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα, αλλά εντάξει. Έχουμε να πούμε 2-3 για την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου. Αυτά εν ολίγης. Σίγουρα όσο περνάνε η ώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για το 2-1. Όχι, ό,τι και να είναι ήταν, ρε φίλε, όπως και το κάνουμε. Εξής μπορεί να υπήρχε μεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί ήταν και η εικόνα της ομάδας πρόσφατη. Αλλά είναι ήττα, αλλά το έχει πει και ο Σταύρος και εγώ και πολλοί κόσμος το σκέφτηκε ότι το 1-1 δεν βγαίνει σε καλό στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το θυμάστε και τι, 1-1 στον Ταλούζ, 1-1 στη Σάλκη, 1-1 στον Άγιαξ, ο ΠΑΟΚ περασμένος στους ομίλους ήδη για πολλούς, ενδεχομένως και για την ομάδα. Η Ρεβάνς μόνο πίκρα έχει να δώσει στον ΠΑΟΚ και στον κόσμο. Οπότε πρώτη φορά γίνονται παιχνίδια, έγιναν μάλλον παιχνίδια νοκάουτ, πρώτη φορά αγώνες χωρίς κόσμο. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ θα περάσει στους ομίλους με ένα σκορ 2-1 εις βάρος του και όχι με ένα θεωρητικά και πρακτικά πιο ευνοϊκό 1-1, αλλά το οποίο δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ή δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Mm-hmm. Και τα δύο μαζί σε συνδυασμό. Okay, θα τα δούμε, αλλά ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό ο ΠΑΟΚ πέρα από την Ευρώπη, γιατί δεν είναι μόνο ένας αγώνας την Τρίτη, την Τετάρτη και μετά δεν είναι και άλλη Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει και ο Φερέρα τους μηχανισμούς η ομάδα να είναι ανταγωνιστική και αποτελεσματική και στα δύο μέτωπα ή και στα τρία όταν μπει τη ζωή μας και το κύπελο. Τα πράγματα δεν είναι αστεία, εντάξει, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει στους ομίλους και να μην διεκδικήσει το πρωτάθλημα για να διεκδικήσει την είσοδο στους ομίλους. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ σωματείο που ξέρει να παίξει μια φορά και μετά από 10 χρόνια να ξαναπαίξει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Okay. Άρα λοιπόν, νίκη το Σάββατο και να δούμε μετά τι θα μας επιφυλάξει το μάτι με την Krasnodar. Αυτά εν ολίγης, περισσότερα αύριο νομίζω. Ωραία, ωραία Στέργιο. Ωραία, να είσαι καλά φίλε μου, καλό σου βράδυ, ευχαριστούμε για την συνομιλία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Στέργιο Αναστασιάδη, είπαμε η μέρα σήμερα είναι πολύ ποδοσφαιρική. Για τον μπάσκετ θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και αύριο και μεθαύριο. Γιατί και τον μπάσκετ έχει ξεκίνημα επίσημων υποχρεώσεων το Σάββατο με τον Πανιόνιο, αλλά θα μου γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή και για αυτά. Λοιπόν, μαζί μας στοίχημαν.gr, στη στοίχημαν live καζίνο 24 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης. Σε re-application το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσύ κάνει τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Μπορείτε να διεκδικήσετε επίσης πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημαν.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Μαζί μας κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στα τουριστικά, σεμινάρια στην πληροφορική. Κάτι σημαντικό για τις ημέρες που περνάμε είναι το γεγονός ότι η Data Labs δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην online εκπαίδευση. Εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 23 10 22 29 62 τηλέφωνο επικοινωνίας και datalabs.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες. Και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι καινούριο. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική. Οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρες δημιουργικές στιγμές. Στην 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Ακολουθεί φυσικά Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μετά στο Τρέγε εδώ. Έχουμε και Ζάχο Ντρούλινγκ εννοείται και τις δικές σας γραμμές. Εμείς ραντεβού αύριο στις 7.30 Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.